αυτή η σημερινή ημερίδα που έγινε στη Δυτική Αθήνα έχει σκοπό να συγκεκριμένοποιήσει μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις το τι θέλουμε εδώ στη Δυτική Αθήνα να γίνει και πώς θα υλοποιηθούν οι γενικές αρχές για την υγεία της κυβέρνησης. Είπαμε ορισμένα συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να λυθούν άμεσα. Είναι ο πυλώνας της πρωτοβάθμιας ο οικογενειακός γιατρός, είναι ο πλήρης εξοπλισμός, στελέχωση, ανασυγκρότηση, αναδιοργάνωση του εργαστηριακού τομέα κάθε μονάδας υγείας και η δημιουργία σε κάθε καλλικρατικό δήμο μιας μονάδας υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτά όμως για να υλοποιηθούν. Πρέπει να κατεργηθούν οι δύο μνημονιακοί νόμοι του Βορύδη και του Άδωνη, με αποτέλεσμα την επαναπρόσληψη όλων των γιατρών που διώχτηκαν από τον ΕΟΠΗ στο πέρασμά τους για το παιδί, με τις εργασιακές σχέσεις που είχαν, ούτως ώστε να αρχίσει η λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτές οι εργασιακές σχέσεις είναι θέμα της κυβέρνησης να λύσει το πώς θα είναι και είναι στα πλαίσια πώς βλέπει η κυβέρνηση ολόκληρο τον πυλώνα της δημόσιας διοίκησης, της δημόσιας υγείας. Αυτές οι προτάσεις που κάναμε δεν έχουν καμία μα καμία οικονομική επιβάρυνση. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι θα επαναπροσληφθούν στα πλαίσια των 15.000 προσλήψεων που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2015. Το ότι υπάρχουν ακόμα δημόσιες δομές υγείας, έστω και υποβαθμισμένες στη Δυτική Αθήνα μετά τη λέλαπα των μνημονίων τα τελευταία χρόνια, και μιλάω και για πρωτοβάθμιας, κέντρα υγείας, κέντρο υγείας Περιστερίου παράδειγμα, το νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας, το οποίο βέβαια υπολειτουργεί αλλά δεν έκλεισε, καθώς και μια σειρά άλλες δομές στη Δυτική Αθήνα, οφείλεται κύρια στους αγώνες των κατοίκων, στα κινήματα που κινητοποιήθηκαν για τα θέματα αυτά και στο ρόλο και μέρους του μεγαλύτερου μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης περιοχής. Ο κόσμος, τα κινήματα, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί φορείς, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και στις δομές είναι στο πόδι με την καλή έννοια όσον αφορά προτάσεις να υλοποιηθούν για να γίνει πραγματικά το αγαθό αυτό της υγείας, πραγματικά δημόσιο αγαθό για όλους, με προσβασιμότητα για όλους, ειδικά στη Δυτική Αθήνα, η οποία είναι μια περιοχή της Αθήνας γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, ιδιαίτερα υποβαθμισμένη υγειονομικά. Αυτό είναι για μένα το σημερινό της ημερίδας, το πολύ σημαντικό, που δείχνει πραγματικά τη διάθεση με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση που ουσιαστικός μέτοχος της κυβέρνησης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει τη διάθεση όχι μόνο στο πρόγραμμά του αλλά και στην πράξη να υλοποιήσει όλα αυτά. Το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, το μοναδικό δημόσιο κέντρο το οποίο λειτουργεί σε όλη τη χώρα, κινδυνεύει εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με κατάρρευση. Απαιτείται άμεσα να πάρθουν μέτρα προκειμένου να αναπτυχθεί, να στηριχθεί και να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που έχει σε χρηματοδότηση και προσωπικό. Ταυτόχρονα, στη Δυτική Αθήνα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης νέων κλινών αποκατάστασης που λείπουν και που ουσιαστικά το χώρο το λιμένεται ο ιδιωτικός τομέας, τόσο στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, όσο και στο Νοσοκομείο Αττικών και στο Κέντρο Εργασίας Καραμαγκά. Η πρωτοβουλία σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας είναι πάρα πολύ σημαντική, μιας και αναδεικνύει αυτά τα ζητήματα και βάζει τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός κινήματος που θα αγωνιστεί προκειμένου οι υπηρεσίες αποκατάστασης αλλά και οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας να στηριχθούν και να αναπτυχθούν. Χαιρετίζουμε την σημερινή ημερίδα που διοργανώθηκε από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ της Δυτικής Αθήνας. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και επιβεβαιώνουν την ανάγκη που υπάρχει η κοινωνία να συμμετέχει ενεργά. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι τώρα ήθελαν την κοινωνία να είναι ένας παθητικός παρατηρητής. Εμείς επιδιώκουμε και θα επιδιώκουμε η κοινωνία να συμμετέχει ενεργά, κινηματικά και κριτικά στη διαμόρφωση των πολιτικών της κυβέρνησης της αριστεράς, να ελέγχει και να διαμορφώνει τις πολιτικές της υγείας.
Άμεσα με νομοθετικές παρεμβάσεις θα επιδιώξουμε να λύσουμε το ζήτημα της καθολικής πρόσβασης των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας και συνολικά να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο σε όλους τους τομείς της υγείας. Εκλήθηκα σήμερα σαν εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Υγείας να μιλήσω στην Μερίδα για το θέμα των νοσοκομείων στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας. Αυτό το θέμα είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή στην περιοχή εδώ, λόγω του ότι παράπλευρες δομές υγείας όπως το νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, το νοσοκομείο Πατησίων, τα θεραπευτήρια του ΙΚΑ και το παιδί έχουν κλείσει και κάποια υπολειτουργούν. Επί της ουσίας η περιοχή εδώ καλύπτεται μόνο από το Αττικό νοσοκομείο, το οποίο έχει χρόνια προβλήματα, πάρα πολύ μεγάλα, που κατά κύριο λόγο αφορούν την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση και βεβαίως την κακοδιοίκηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Σαν Νομαρχιακή Υγείας θεωρούμε ότι αυτό που θα πρέπει άμεσα να γίνει θα είναι η χρηματοδότηση του συστήματος και η στελέχωση με όλων των ειδών τους εργαζόμενους. Εργαζόμενοι με μόνιμες θέσεις εργασίας και όχι ελαστικές σχέσεις. Χρηματοδότηση με βάση τις ανάγκες του συστήματος και βεβαίως κατάργηση κάθε μνημονιακού νόμου στον χώρο της υγείας.